Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό βίντεο είναι εκτός από οδηγητικό και θεωρητικό. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μία παροιμία ή μία προτροπή που μου έλεγε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρή και δεν μπορούσα να την καταλάβω. Και τώρα στην ηλικία των 47 ετών επιτέλους μπόρεσα να την καταλάβω. Η μητέρα μου έλεγε να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου προτού μιλήσεις. Μου έλεγε κι άλλα η μάνα μου με τα οποία δεν συμφωνούσα, αλλά ούτε και με αυτούς συμφωνούσα, γιατί θεωρούσα ότι ο αυθορμητισμός μου ήταν αθώος και δεν ήταν παρορμητισμός. Μου έχετε ζητήσει να κάνουμε ένα θεωρητικό vlog για τη διαφορά μεταξύ αυθορμητισμού και παρορμητισμού. Η λέξη αυθορμητισμός έχει θετική έννοια, θετικό πρόσημο. Η λέξη παρορμητισμός έχει αρνητικό πρόσημο. Όταν χρησιμοποιούμε το επίθετο και λέμε αυτός είναι ένας αυθόρμητος άνθρωπος έξω καρδιά, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα εκφράσει αυθόρμητα τη χαρά του, θα εκφράσει αυθόρμητα την ικανοποίησή του, θα σκεφτεί έτσι γρήγορα και χαρούμενα, ας πάμε να πιούμε ένα καφέ. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι μαζεμένος ιδιαίτερα, δεν είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστής ως προς την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Ένας πρόσχαρος άνθρωπος με καλή διάθεση. Παρορμητικό θα ονομάσουμε κάποιον ο οποίος δρά χωρίς να σκεφτεί σοβαρά προτού δράσει τις συνέπειες των πράξεών του. Κάποιον δηλαδή ο οποίος δεν βουτά τη γλώσσα του στο μυαλό του προτού μιλήσει. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη επαφή ή και καθόλου επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, με τα συναισθήματα του, με τα κίνητρα του και ο οποίος δεν ασχολείται να καταλάβει τους άλλους, δεν έχει δηλαδή ενσυναίσθηση. Παρορμητικός είναι ένας άνθρωπος όταν ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ό,τι νιώσει, ό,τι σκεφτεί, θα το πει, θα το κάνει, θα το δείξει. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα, δεν είσαι εσύ που λες ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, ότι είναι πολύ καλή ιδέα να είμαστε ανοιχτοί, να μιλάμε ανοιχτά. Εσύ δεν είσαι που είχες κάνει εκπομπή με τον τίτλο «Μιλάμε ανοιχτά». Τι είναι αυτά που λες? Αυτό που λέω έχει να κάνει με ένα χαρακτηριστικό που έχουμε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουμε στοιχεία συνεξάρτησης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο κανάλι αυτό για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι μια ψυχολογική συνθήκη. Το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας είναι ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας. Και ο συνεξαρτητικός τρόπος σύνδεσης είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σύνδεσης κατά τον οποίο ένας άνθρωπος ενθουσιάζεται όταν συνδέεται με έναν άλλον άνθρωπο, νιώθει ότι αποκτά ουσία, νόημα και αξία η ζωή του λόγω της νέας σχέσης που δημιουργεί. Οπότε, για παράδειγμα, μία κοπέλα η οποία έχει συνεξαρτητικές τάσεις και η οποία συνδέεται συνεξαρτητικά, άμα γνωρίσει έναν, μια ετεροφιλόφιλη κοπέλα, άμα γνωρίσει έναν άνδρα νάρκισσο, ο οποίος έχει στοιχεία που να την ελκύσουν, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το δίπολο συνεξάρτησης και ναρκισισμού και για την έλξη που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεξαρτώμενοι και σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν με ναρκισιστικό τρόπο. Αν γνωρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο, θα νιώσει ότι εφόσον μου έχει δώσει σημασία ο νάρκισσος, εφόσον με έχει κατακλείσει με την αγάπη του, εφόσον έχει κάνει το λεγόμενο love bombing σε μένα, τότε η ζωή μου αποκτά αξία, το ότι είμαι καλά, το ότι όλα έχουν νόημα, ενθουσιάζομαι και ό,τι μου ζητήσει ο άλλος να κάνω θα το κάνω και επιπλέον θα σκεφτώ 1.000 τρόπους για να τον ευχαριστήσω, για να τον ικανοποιήσω. Και παρορμητικά θα κάνω πράγματα. Παρορμητικά δηλαδή θα αποφασίσω να κάνω ένα παιδί με έναν άνδρα που μου ζητάει να κάνω παιδί, ενώ εγώ δεν είμαι καθόλου σε καμία θέση στη ζωή μου που θα ήθελα να κάνω παιδί. Παρορμητικά.
μου έλεγε μια κοπέλα πρόσφατα, η οποία έχει ήδη παιδιά στην εφηβεία από προηγούμενο γάμο, ότι έκανε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν περίπου στην ίδια ηλικία μαζί της και δεν είχε παιδιά, και ο οποίος της είπε πολύ νωρίς στη σχέση τους ότι ξέρεις, εσύ έχεις τα παιδιά σου, εγώ όμως δεν έχω παιδιά, και επειδή σε βλέπω σοβαρά, θέλω να ξέρω αν θα έκανες παιδί μαζί μου, γιατί δεν μπορώ να επενδύσω πάνω σου και μετά να μείνω εγώ χωρίς παιδιά. Και μου είπε η κοπέλα αυτή ότι στους πρώτους τρεις μήνες της γνωριμίας τους, που ήταν μια φάση στην οποία της φερόταν ο σύντροφος αυτός με πολύ καλό τρόπο, το λεγόμενο βομβαρδισμό αγάπης, άκουσε τον εαυτό της να του λέει «Ναι, βεβαίως, θα έκανα μαζί σου ένα παιδί». Και μου λέει «Εγώ είχα αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν ήθελα να κάνω άλλα παιδιά, ότι τα τρία παιδιά που έχω είναι υπεραρκετά για μένα, ότι δεν θέλω να κάνω τέταρτο παιδί». Γιατί απάντησα, χωρίς να το σκεφτώ, χωρίς να προβληματιστώ, χωρίς να διερωτηθώ για ποιο λόγο να κάνω αυτό το παιδί. Είναι αυτός ο άνθρωπος κατάλληλος για να γίνει πατέρας? Γιατί φτάσαμε εκεί δυο, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία άνω των 40 και δεν κάναμε παιδιά? Και τώρα μου ζητάει αυτός εμένα να κάνω παιδί και εγώ κατευθείαν παρορμητικά λέω «Ναι, βεβαίως, θα κάνω». Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι παρορμητικά αποφασίζουμε να κάνουμε δώρα σε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ναρκισσιστικά προς εμάς, χωρίς καν να μας τις ζητήσουν. Αυτής της είπε να κάνουν παιδί. Άλλες περιπτώσεις, τι να σας πω, περιπτώσεις τις οποίες ακούς τον εαυτό σου να προτείνει κάτι το οποίο με τίποτα δεν θες. Για παράδειγμα, μου στέλνει προχθές μια κυρία, λέει «Τι να κάνω, τι να κάνω, η κουνιάδα μου είπε από μόνη της, τώρα που θα πάτε στο εξοχικό σας, θα δω τι μέρες μας βολεύει και θα έρθουμε και εμείς να περάσουμε εκεί καμιά εβδομάδα». Και μου λέει, εγώ αντί να της πω «Όχι, δεν μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε, γιατί τα δωμάτια είναι δύο και στο ένα δωμάτιο μένουν τα παιδιά μας και στο άλλο μένουμε εμείς», της είπα «Ναι, βεβαίως, δες πότε σε βολεύει». Και άκουγα τον εαυτό μου, μου λέει, να της λέω να έρθουν, δηλαδή να κάνουν hijack τις διακοπές τους στην ουσία, να κάνουν αεροπειρατεία στις διακοπές τους, επειδή έτσι έχουν αποφασίσει, και άκουγα τον εαυτό μου να συμφωνεί, ενώ εγώ εκείνη την ώρα ήξερα πολύ καλά, μερικά δευτερόλεπτα μετά που το είπα, ότι έκανε μεγάλη μαλακία. Όμως το είπα. Γιατί το είπε? Γιατί είναι people pleaser. Γιατί έχει την ανάγκη να ευχαριστεί τους άλλους. Γιατί λειτουργήσε συνεξαρτώμενα προς την αυθάδη και παρεμβατική κουνιάδα της. Δηλαδή τώρα, για όνομα, ας πούμε, πάμε, αυτοπροσκαλούμαστε στο να πάμε διακοπές στο εξοχικό του άλλου? Αν είναι ποτέ δυνατό. Ή πολλές φορές μπορεί να ακούσετε τον εαυτό σας να λέει «Ελάτε να πάμε σπίτι μου να φάμε», ενώ δεν έχετε δυνάμεις, δεν έχετε χρόνο, δεν έχετε ενέργεια ή δεν έχετε τα απαραίτητα υλικά για να μαγειρέψετε, ή δεν έχετε προγραμματίσει, δεν γουστάρετε τέλος πάντων να έρθουν κάποιοι να μαγειρέψουν στο σπίτι σας. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι έχουμε την τάση παρορμητικά να προσφέρουμε υπηρεσίες, να προσφέρουμε δώρα, να προσφέρουμε χάρες στους άλλους. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να κάνουμε υποσχέσεις, χωρίς να βουτήξουμε τη γλώσσα μας πρώτα στο μυαλό μας. Χωρίς να σκεφτούμε «Θέλω να το κάνω αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο μου τώρα που εγώ αποφάσισα και καλά ότι θέλω να παρέχω αυτή την εξυπηρέτηση, αυτή την υπηρεσία σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι ορθά που σκέφτομαι? Το κάνω επειδή όντως θέλω να το κάνω και θα το απολαύσω? Το κάνω επειδή θα με ευχαριστήσει και εμένα? Ή το κάνω για να καλοπιάσω τους άλλους? Το κάνω για να τους ευχαριστήσω? Το κάνω για να φανώ καλή προς τους άλλους? Ή το κάνω επειδή έχω μία τάση να σκέφτομαι πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό μου? Ρωτώ και ξαναρωτώ και ξαναρωτώ. Πρέπει να ρωτώ και να ξαναρωτώ και να ξαναρωτώ. Ένα άλλο σημείο στο οποίο έχουμε ζήτημα με την συμπεριφορά μας και με τον έλεγχο της έκφρασης των συναισθημάτων μας, όχι με τον έλεγχο των συναισθημάτων μας, με τον έλεγχο της έκφρασης των συναισθημάτων μας, είναι το σημείο εκείνο στο οποίο θυμώνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή επαφή με τα συναισθήματά του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε επικοινωνία με το πώς νιώθει και πολύ συχνά αφήνει τον εαυτό του να καταπιέζεται, γίνονται πράγματα που δεν του αρέσουν αλλά δεν παραπονιέται, δεν λέει κάτι,
τα καταπίνει ή τα βάζει κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή μπορεί να πιάσει τον εαυτό του να έχει θυμώσει ξαφνικά και να κάνει ένα μεγάλο ξέσπασμα, το οποίο αυτό το ξέσπασμα ακριβώς επειδή έρχεται από ένα χώρο καταπίεσης και από ένα χώρο στον οποίο έχουν αποθηθεί για πολύ καιρό αρνητικά συναισθήματα, να είναι έντονο. Και πολύ συχνά συνεξαρτώμενοι άνθρωποι σε σχέσεις με νάρκισσους κατηγορούνται για το θυμό τους. Και κατηγορούνται ότι έχουν ναρκισσιστικά ξεσπάσματα οργής, ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για δικαιολογημένο θυμό, ο οποίος είναι συσσωρευμένος, επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα το συνεξαρτώμενο πρόσωπο καταπίεζε τα συναισθήματά του, απέφευγε τα συναισθήματά του, δεν τα κοιτούσε κατάματα, δεν τα επεξεργαζόταν, δεν τα διαχειριζόταν και έφτασε στο σημείο αυτά να κάνουν έκρηξη και να τον παρασύρουν και αυτό μαζί και τον ναρκισσό. Γι' αυτό σας λέω σήμερα ότι έχω καταλάβει αυτό που μου λέγε η μάνα μου, να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου προτού μιλήσεις. Εγώ το ερμηνεύω με μια ψυχολογική χρειά, να είμαι σε επιφυλακή συνεχώς, να παρατηρώ τα συναισθήματα μου, να κατανοώ τα συναισθήματα μου. Εάν κάτι με ενοχλήσει στη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου με τον οποίο έχω το οποιοδήποτε είδους σχέση, συσχέτιση, συνεργασία, σύνδεσμο κλπ, να δώσω προσοχή στα αρνητικά συναισθήματα και να προσπαθήσω να κατανοήσω γιατί και πώς, να μην αφήνω πράγματα να περνούν απαρατήρητα, να μην βάζω τα πράγματα κάτω από το χαλί, ούτως ώστε όταν θα διαπιστώσω και αν θα διαπιστώσω ότι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο σχετίζομαι δεν είναι εντάξει, με έναν τρόπο ήρεμο, με έναν τρόπο μελετημένο, με έναν τρόπο όχι παρορμητικό, να διαχειριστώ την κατάσταση. Γιατί η παρορμητικότητα, επειδή ακριβώς έχει την έλλειψη της ψυχραιμίας, και η παρορμητικότητα χαρακτηρίζεται από έντονο συναίσθημα το οποίο έρχεται αυτόματα και σε καταβάλει, σε βάζει σε μπελάδες. Είτε είναι μια παρορμητική έκφραση θυμού, είτε είναι μια παρορμητική έκφραση ενέργειας, χρημάτων, δώρων, προσφοράς, εκδουλεύσεων ή οτιδήποτε άλλο δίνουμε σε κάποιον παρορμητικά, επειδή είμαστε θύματα, επειδή είμαστε συνεξαρτώμενοι, επειδή έχουμε μεγάλη ανάγκη να ικανοποιούμε τους άλλους, επειδή είμαστε people pleasers κτλ. Είναι μεγάλη, έχει μεγάλη δυσκολία και είναι μεγάλη τέχνη να καταφέρει κάποιος να δαμάσει τον παρορμητισμό του και παράλληλα να διατηρήσει τον αυθορμητισμό του. Να μην γίνει ένας ξύλινος άνθρωπος δηλαδή. Και χρειάζεται αυτό που θα λέγαμε στην αγιοπερτερική διάλεκτο, διάκριση. Διάκριση. Ποια είναι τα σοβαρά πράγματα και ποια είναι τα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο σοβαρά. Στα σοβαρά πράγματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ελέγχουμε τον εαυτό μας ούτως ώστε να μην δρούμε παρορμητικά και να βάζουμε σε μπελάδες σε αυτούς και αλλήλους. Και τα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο σοβαρά, που δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν χύθηκε η ζάχαρη μέσα στο νερό για παράδειγμα, δεν έγινε και τίποτα αν δεν πούμε κάτι, αν αυθόρμητα πάρουμε μια απόφαση, ξέρω εγώ, να πάμε για ένα καφέ για μια βόλτα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είμαι πολύ έτσι ζεστή στο να ακούσω τις απόψεις σας στα σχόλια και τελειώνοντας θα αφήσω έτσι αυτό ότι κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας για παράδειγμα, έχουν χαρακτηριστικό τον παρορμητισμό ως σύμπτωμα. Αν νιώθουμε ότι έχουμε έντονη παρορμητικότητα, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να επισκεφτούμε κάποιον εξειδικευμένο ψυχολόγο, εξειδικευμένο σε ειδικά ψυχομετρικά τεστ, και να κάνουμε ένα τεστ προσωπικότητας για να δούμε μην τυχόν και έχουμε κάποια οριακά στοιχεία, και στην περίπτωση που έχουμε να ζητήσουμε θεραπεία για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Ο παρορμητισμός παρατηρείται και σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποια οριακότητα, παρατηρείται και σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν τραύματα τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί, και στη συνεξάρτηση παρατηρείται ο παρορμητισμός. Γενικότερα μπορεί να είναι και ένα σύμπτωμα το οποίο να σημαίνει ότι ο άνθρωπος που βιώνει και εκφράζει τον παρορμητισμό
ίσως έχει και κάτι περισσότερο για το οποίο να χρειάζεται ψυχοθεραπεία και είναι καλή ιδέα να έχουμε μια διάγνωση. Τέλος πάντων, να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό και να πούμε: Βρίσκω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, ότι ανοίγω το στόμα μου και λέω πράγματα που έχω βρίσκω τον πελά μου μετά. Ή βρίσκω τον εαυτό μου ότι παρορμητικά παίρνω αποφάσεις ή παρορμητικά παίρνω ευθύνες τις οποίες εκ των υστέρων μετανιώνω. Θέλω να καταλάβω γιατί λειτουργώ έτσι. Αν θέλετε να σας γίνει διάγνωση, μπορεί κάποιος να πάει σε έναν ψυχολόγο και να κάνει ψυχοθεραπεία. Η διάγνωση δεν είναι πάντα απαραίτητη. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι η ψυχοθεραπεία και να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες μας. Εύχομαι να καταφέρουμε να δαμάσουμε τον παρορμητισμό μας χωρίς να χάσουμε τον αυθορμητισμό μας. Σας αγαπώ, φιλιά.